Κοιτάξτε, εμείς ειδοποιηθήκαμε την Παρασκευή, μολονότι ήταν εφικτό να κάνουμε Σαββατοκύριακο τα τεστ. Αποφασίσαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, γιατί δεν ήταν όλοι στο νησί, να γίνουν όλα αυτά τη Δευτέρα. Έτσι τροποποιήσαμε τις ενέργειες του κλιμακίου του ΕΔΥ που ήταν να βρίσκεται το πρωί στο Θεολόγο. Θα είναι στο καλογερικό του λιμένα 7.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 9.30. Ούτως ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί από τον Λιμένα, Παναγία και Ποταμιά να κάνουν το τεστ τη Δευτέρα στο Καλογερικό. Οι περιοχές που είναι κοντά στο κέντρο υγείας μπορούν να προσέλθουν χωρίς ραντεβού στο κέντρο υγείας και να κάνουν το τεστ τη Δευτέρα. Και της νότιας τάσου, αφού στη συνέχεια το κλιμάκιο θα πάει γύρω στις 10.30, θα βρίσκεται στο Θεολόγο τη Δευτέρα και την Τρίτη ξανά στον Ποτό, να κάνουν στο Θεολόγο ή στον Ποτό όσοι θέλουν από την νότια θάσου. Καλό είναι οι εκπαιδευτικοί όλοι να κάνουν ένα τεστ, ούτως ώστε να μπουν στις αίθουσες με αρνητικά τεστ όλοι. Εμείς κάνουμε μαζικά τεστ, όπως γνωρίζετε, σε όλο τον πληθυσμό της θάσου και έχουμε εντατικοποιήσει τα τεστ αυτά. Κάνουμε σε κάθε περιοχή, έχουν γίνει στην Ποταμιά, στην Παναγία, στο Λιμένα, στα Λιμενάρια προχθές. Και τώρα που σας είπα, Θεολόγο και Ποτό. Και υπάρχει και η εφαρμογή του Υπουργείου από τις 28 του μηνός, όπου οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να μπει στο tasting.gov.gr να κλείσει ραντεβού στο κέντρο υγείας και να κάνει τεστ στο κέντρο. Μέχρι 10 τεστ την ημέρα είναι η εφαρμογή αυτή. Τεστ έχουμε άφθονα, μας έχει δώσει για τους εκπαιδευτικούς ο Δήμος της Θάσου και έχουμε πάρει και εμείς για τους πολίτες από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια αρκετά τεστ. Mm-hmm. Και ο ΕΟΔΗ προμηθεύει τη μονάδα με τεστ δικά τους.